Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλησπέρα σας όσους μας ακούν. Σωστά. Χθες είχατε, μας είπατε, εκλογές, οπότε δεν είστε βέβαια νέος πρόεδρος, αλλά για την παρούσα περίοδο είστε νέος, είστε ιδρυτικός πρόεδρος του δικτύου. Είναι η τέταρτη μου θητεία πλέον στο δίκτυο Ινοποιών. Είναι όμως μια ομάδα η οποία έχει κάνει πολύ έργο και έχει δει απόδοση στο έργο αυτό και είμαστε, τολμώ να το πω, είμαστε και περήφανοι για αυτό το οποίο έχουμε επιτύχει, χωρίς να θεωρούμε ότι έχουμε φτάσει το στόχο μας, αλλά είναι δεδομένο ότι έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε λίγο τη ροή και την εικόνα του κριτικού κρασιού. Η αλήθεια τώρα είναι ότι είστε από αυτά που λέμε κλάστερ, ένα επιτυχημένο σχέδιο ή ιδέα, αν θέλετε, η Ινοποιή. Έχετε δουλέψει πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια. Ταξιδεύετε, προβάλλετε το κριτικό κρασί, κάνετε δράσεις. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή ότι έχετε πάρει πάνω σας το θέμα. Η ίδια η παραγωγή δηλαδή, η Ινοποιή, έχετε πάρει ένα μεγάλο βάρος της προβολής και προώθησης. Έχει γίνει κατανοητό σε όλους ότι για να επιτύχουμε την αναγνωρισιμότητα του κριτικού κρασιού δεν φτάνει να το προσπαθήσει ο ένας. Είναι δεδομένο ότι όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο, όλοι αυτό κυνηγάμε. Επομένως, αν το κάνουμε όλοι μαζί, θα το πετύχουμε και συντομότερα και θα βάλουμε τις δυνάμεις από κοινού για να μπορούμε να πετύχουμε πράγματα που δεν μπορούμε να πετύχουμε μοναδιαία, θα έλεγα. Αυτό έγινε αντιληπτό από την αρχή και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα κλειδιά της πορείας αυτού του δικτύου, αυτού του κλάστερ όπως το είπατε, το οποίο γιορτάζει φέτος τα 15 του χρόνια. Είναι στην εφηβεία ακόμα, αλλά με την καλή έννοια όμως. Έχει κάνει πολλά σημαντικά πράγματα μέσα στα 15 χρόνια, τουλάχιστον έτσι όπως τα βλέπουμε και τα παρακολουθούμε, κύριε Μιλιαράκη. Και πριν περάσουμε στο θέμα της σχολής κριτικής συνωγνωσίας που έχετε σχεδιάσει, είναι μια σύμπραξη βέβαια αυτή, θα μας εξηγήσετε, η φετινή εσοδεία πώς πήγε? Από τα δείγματα τα οποία σιγά σιγά αρχίζουμε να βλέπουμε, νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή εισοδιά, μια πολύ καλή χρονιά όπως το λέμε στον κλάδο μας. Η χρονιά του 2021 θα είναι νόστιμη. Νόστιμη. Θα είναι ποιοτική και θεωρώ ότι θα δούμε πολύ ωραία πράγματα σιγά σιγά να βγαίνουν στην αγορά. Κάποια λευκά κρασιά ενδεχομένως να έχουν ξεκινήσει να κυκλοφορούν ήδη, αλλά πάντα θεωρούμε ότι το κρασί αρχίζει να δείχνει το χαρακτήρα του και το επίπεδό του από τον Μάρτιο-Απρίλιο και μετά, διότι τα λευκά κρασιά δεν πρέπει να τα πίνουμε και πολύ 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 φρέσκα. Πρέπει λίγο να τους δίνουμε το χρόνο να μεγαλώσουν και να ανοίξουν, αυτό που λέμε. Ναι, έχετε δίκιο, γιατί μας τσιγκλίζετε τώρα να μπούμε στη διαδικασία να δοκιμάζουμε σιγά σιγά τις παλαιές εσοδίες. Οπωσδήποτε, βεβαίως. Είναι και γιορτές, μπαίνουν και γιορτές σιγά σιγά. Ένα κρασί είναι ένα πολύ ωραίο δώρο σε μια συντροφιά που θα πάμε, σε ένα σπίτι που θα πάμε, με προσοχή βέβαια. Είναι το ποτό της παρέας που λέμε, δεν είναι το ποτό του μοναχού. Δηλαδή κάποιος ο οποίος το πίνει μόνος του, ναι. Το κρασί είναι ένα ποτό το οποίο το πίνουμε παρέα, το συνδυάζουμε όσο γίνεται πιο σωστά με το φαγητό μας και είναι μια απόλαυση. Και επειδή αυτές οι μέρες είναι μέρες και οικογενειακές και με φίλους, όσο μας το επιτρέπουν οι συνθήκες βέβαια τις οποίες αντιμετωπίζουμε, το κρασί πάντα είναι μια πάρα πολύ καλή διέξοδο. Είναι ένας από τους πρωταγωνιστές, με μέτρο. Πείτε μας λοιπόν για τη Σχολή Κριτικής Συνωγνωσίας, κύριε Μιλιαράκη. Κοιτάξτε, ο σκοπός από την αρχή ήταν να αναδείξουμε τις πτυχές του κριτικού κρασιού και να το αναδείξουμε τόσο στον ντόπιο καταναλωτή όσο και στον επισκέπτη του νησιού, ο οποίος είναι ένα πολύ μεγάλος αριθμός
που δεχόμαστε κάθε χρόνο και θέλουμε να μπορεί αυτός ο επισκέπτης να φεύγει με την καλύτερη δυνατή εικόνα γύρω από το κριτικό κρασί και να έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει και την ποικιλία των κρασιών που έχουμε στην Κρήτη, διότι είναι αλήθεια ότι στην Κρήτη έχουμε ένα χαρακτηριστικό, έχουμε πολλές γηγενείς ποικιλίες και αυτό αποτελεί ένα μέρος της ταυτότητάς μας. Βεβαίως. Όλα αυτά τα λέω γιατί ουσιαστικά έπρεπε να δημιουργηθεί ένα εργαλείο το οποίο να μπορεί να εκπαιδεύσει όσους ασχολούνται με το κρασί και δει με το κριτικό κρασί. Είτε είναι από τη θέση του σερβιτόρου σε ένα εστιατόριο, είτε από τη θέση του ανθρώπου ο οποίος δουλεύει σε ένα wine bar ή στο ξενοδοχείο ή οπουδήποτε. Το σχεδιάζομαι αρκετό καιρό αυτό το εργαλείο όπως σας το αναφέρω. Στήθηκε λοιπόν ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορέσει να δώσει στους ενδιαφερόμενους μία πλήρη γνώση γύρω από τον κριτικό αμπελώνα. Μία σφαιρική μεν αλλά και πλήρη, με την έννοια ότι η μεγάλη διαφορά είναι ότι ναι μεν θα μιλήσουμε για εινοποίηση, θα μιλήσουμε για το σερβίρισμα, θα μιλήσουμε για την καλλιέργεια του αμπελιού, θα μιλήσουμε επίσης για τον τρόπο που φυλάσσεται ένα κρασί, πώς το σερβίρουμε, θα αγγίξουμε και τη διάσταση του την εινοτουριστική, που είναι άλλο ένα μεγάλο κεφάλαιο που θα αρχίσει να μας απασχολεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Αλλά παράλληλα όσοι θα μπουν σε αυτό το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τουλάχιστον 20 εινοποιούς της Κρήτης και θα έχουν και τη δυνατότητα να δοκιμάσουν πάνω από 200 ετικέτες από αυτούς τους εινοποιούς, που σημαίνει ότι θα γνωρίσουμε ανθρώπους που παράγουν το κρασί, θα γνωρίσουμε τη φιλοσοφία τους, θα γνωρίσουμε τον τρόπο που σκέφτονται και πώς προωθούν το προϊόν τους και όλο αυτό, αν θέλετε, είναι μέρος της ετικέτας, μέρος του τελικού αποτελέσματος που εμείς βρίσκουμε ως μπουκάλι σε ένα ράφι. Με την προϋπόθεση βέβαια, κύριε Μιλιαράκη, ότι σε ένα εστιατόριο ή σε ένα μπαρ που θα πάμε θα υπάρχουν τα κριτικά κρασιά ώστε να ζητήσουμε να έχουμε ίσως μια παραπάνω πληροφόρηση για ένα κρασί που ποιο θα είναι το σωστό κρασί να επιλέξουμε ανάλογα με την περίσταση ή το κέφι μας. Εκτιμούμε ότι πλέον και ο επαγγελματικός κόσμος έχει αρχίσει και εμπιστεύεται τους κριτικούς εινοποιούς, τα κριτικά κρασιά. Θεωρούμε ότι η παρουσία των κριτικών κρασιών ποσοστιαία στις λίστες είναι αυξημένη σε σχέση με αυτό που ήταν πριν από πολλά χρόνια. Αλλά επίσης ένας εκπαιδευμένος επαγγελματίας είναι αυτός ο οποίος θα καταλάβει για ποιο λόγο τον συμφέρει, για ποιο λόγο δίνει αξία στη λίστα του όντας στην Κρήτη, στη λίστα αυτή να έχει κριτικά κρασιά. Ξέρετε, όλο το αποτέλεσμα δεν έρχεται μόνο από μία πλευρά. Έρχεται από διάφορες πλευρές και από διάφορες ενέργειες που γίνονται παράλληλα. Μπορεί να είναι μία έκθεση, μπορεί να είναι μία αρθρογραφία, μπορεί να είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Όλα αυτά μαζί είναι που τελικά φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ναι. Επομένως, αυτό το πρόγραμμα το οποίο γίνεται σε συνεργασία με το ΚΕΚ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ουσιαστικά είναι μία πλατφόρμα την οποία ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να την έχουμε για πολλά χρόνια και η οποία θα είναι μία εκπαιδευτική πλατφόρμα για τα κριτικά κρασιά, ούτως ώστε να έχουμε ανθρώπους που να είναι σωστά εκπαιδευμένοι, διότι αν είσαι σωστά εκπαιδευμένος τότε μπορείς να πουλήσεις και σωστά, τότε μπορείς να είσαι και ο εκπρόσωπος, αν θέλετε, του κριτικού κρασιού στο πόστο σου. Ναι, είναι πολύ σημαντικό γιατί νομίζω αρκετοί από εμάς κάποιες φορές έχουμε βρεθεί ίσως σε ένα εστιατόριο, έχουμε ζητήσει πληροφορίες για ένα κρασί και δυστυχώς δεν βρίσκουμε ανταπόκριση. Ναι, ή λέει ο σερβιτόρος ότι μισό λεπτό να ρωτήσω και θα σας απαντήσω. Σωστά. Που αυτό, ναι, όχι ότι επηρεάζει τόσο το κρασί, αλλά αυτή η σχέση που αναπτύσσεται, δηλαδή και για τους επαγγελματίες του χώρου
είναι νομίζω πολύ σωστό να έχουν άμεσες απαντήσεις προς τους πελάτες που είναι ίσως, όχι που είναι πιο εκλεκτικοί, απλά θέλουν να πληροφορηθούν κάτι περισσότερο από ένα χύμα κρασί που θα πάρουν στο τραπέζι τους. Όχι, διότι περνάμε πλέον σε μια πιο συνειδητοποιημένη κατανάλωση. Είναι βέβαιο ότι η ανταπόκριση που βρίσκεται σήμερα στα εστιατόρια είναι σε μεγάλο βαθμό διαφορετική από ό,τι αυτή που βρίσκεται πριν από 10 χρόνια. Είναι μια δουλειά η οποία είναι μακροπρόθεσμη και θέλει χρόνο, αλλά ο καταναλωτής πλέον θέλει να ξέρει και τι πίνει, θέλει να έχει και άποψη στο τι του αρέσει και τι δεν του αρέσει, και ο σερβιτόρος είναι εκεί για να τον βοηθήσει. Αυτή είναι η δουλειά του. Και συνεπώς όσο μεγαλύτερη γνώση έχει, τόσο περισσότερο θα βοηθήσει τον κάθε καταναλωτή που θα κάτσει στο τραπέζι εκείνο. Είναι και μια επιστήμη τώρα το κρασί γενικότερα, τώρα από την παραγωγή στην κατανάλωση. Κύριε Μιλιαράκη, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, έχετε σπουδάσει το αντικείμενο, ούτως ή άλλως συνεχίζετε μια οικογενειακή επιχείρηση. Περίπου πόσους μπορούμε να πούμε, πόσοι τόνοι εμφιαλώνονται κρασί κατά μέσο όρο στο νησί? Είναι δύσκολο να έχουμε ένα ακριβές νούμερο, πολύ περισσότερο δε διότι τα δύο τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας τα πράγματα έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η επόμενη χρονιά θα είναι μια χρονιά σχετικής κανονικότητας, να πω. Να φανταστείτε ότι τα ηνοπία το 2020 γνώρισαν πτώση τζίρου που μπορεί να έφτασε και μέχρι το μείον 80%. Τόσο πολύ, Μιλάμε για πολύ μεγάλα νούμερα. Μπορεί να υπάρχει μία εκτίμηση, ας πούμε, ότι μπορεί να εμφιαλώνονται, θα σας το πω έτσι τελείως γενικά, να εμφιαλώνονται 5-6 εκατομμύρια φιάλες ετησίως, αλλά και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει αξία, διότι δεν είναι κάποιο επίσημο στοιχείο. Ναι, ίσως ναι. Είναι και πολλές αυτές που σας λέω. Ναι, ως... Πολύ περισσότερο δε, διότι η κίνηση του κρασιού και στον ασκό, στο bagging box, είναι επίσης ένας όγκος που είναι σημαντικός. Εμείς εστιάζομαι πάντα στο εμφιαλωμένο κρασί, διότι ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο φέρει την ταυτότητα και την, αν θέλετε, και την εξειδίκευση και την ποιότητα. Και αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε, και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει, και όχι μόνο έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε ίσως τις πωλήσεις του εμφιαλωμένου κρασιού, αλλά έχουμε καταφέρει επίσης να ανοίξουμε και καινούργιες αγορές για το εμφιαλωμένο κριτικό κρασί. Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Έχετε και στην Αμερική, έχουμε διαβάσει πως έχετε έτσι στην αγορά αυτή και σε άλλες περιοχές της χώρας. Υπάρχει μια κινητικότητα που είναι πολύ θετική. Όσοι λοιπόν θέλουν να συμμετάσχουν, κύριε Μιλιαράκη, θα πρέπει να επικοινωνήσουν, νομίζω, με τις τεχνικές σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Μπορούν να επικοινωνήσουν είτε με τις τεχνικές σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, μπορούν να πάρουν πληροφορίες μέσα από το site του winesofcrete.gr επίσης. Μπορούν να επικοινωνήσουν και τηλεφωνικά με το γραφείο του Δικτύου Ηνοποιών. Όλες αυτές οι δυνατότητες είναι ανοιχτές όσους ενδιαφέρονται. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα μετρήσει 100 ώρες εκπαίδευσης συν κάποιες επισκέψεις, οι οποίες θα γίνουν σε αμπελώνες και σε ηνοποιία. Διαρκεί 4 εβδομάδες, 5 εβδομάδες μάλλον, συνολικά. Είναι ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, και το οποίο στο τέλος της μέρας θα έχει διαμορφώσει γνώστες γύρω από τον κριτικό αμπελόνα και το κριτικό κρασί. Ναι. Τη σύγχρονη του εικόνα, εν πάση περιπτώσει. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντική κίνηση αυτή, και ελπίζουμε στην ανταπόκριση. Μόνο ωφέλη μπορούν να προκύψουν, κύριε Μιλιαράκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο, για το βήμα, για την υποστήριξη που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και εύχομαι τα επόμενα χρόνια να είναι πιο παραγωγικά, διότι η αλήθεια είναι ότι η τελευταία διετία μας ανάγκασε να ρίξουμε λίγο τους ρυθμούς μας. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Κοιτάμε μπροστά όλοι βέβαια, έτσι όλοι, κύριε Μιλιαράκη. Καλές γορτές να ευχηθούμε με ένα ωραίο ποτήρι κρασί. Να είστε καλά. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά. Γεια σας.